Όπως που προσέχει και αγαπάει και φροντίζει την Αγία Κυριακή. Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά. Και να ξυνάτε. Να ανέβω. Ναι, ναι, δείτε. Και να έρθω μετά για κολλιούς. Γεια σας. Yeah. Εσείς ζητάτε εδώ ένα βοηθό για παστούς κολλιούς. Πώς. Με στείλανε να με δοκιμάσετε. Ωραία, καθίστε να σας δείξω πώς γίνεται ο παστό. Ο κολλιός είναι ένα πολύ ειδικό ψάρι, το οποίο δεν έχει λέπια, έτσι δεν είναι. Δεν έχει λέπια, ναι. Είναι και αφρόψαρο και υγιεινό από τα άλλα. Πολύ υγιεινό. Ναι. Και πιο παλιά οι ναυτικοί τα παστώνανε τα ψάρια για να τα έχουν στα καΐκια πάνω. Και στα καΐκια και το εμπόριο αυτό, αλλά αυτό ζούσανε. Λεριανό προϊόν. Λεριανό προϊόν, ναι. Κολλιός ο παστός λέρικος. Κολλιός ο παστός λέρικος. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, φέρνουμε αλάτι από εδώ. Χοντρό, λέρικο είναι γι' αυτό. Όχι, κάτω στο τενεκέ, λίγο το δέχτη. Το βάζουμε. Μετά πιάνουμε το κολλιό, το ανοίγουμε αυτό έτσι. Του βάζουμε το αλάτι μέσα σε αυτό το έτσι. Το σπρώχνουμε. Το σπρώχνουμε, αφού είμαστε το δάχτυλο. Καλά κάνετε. Έτσι. Δύσκολη δουλειά όμως, Όχι, δύσκολη είναι. Άμα χασίδι, μπορεί να φτιάξει. Το... Μια παροιμία που λέει κολλιός και κολλιός από το ίδιο βαρέλι. Αυτό ακριβώς. Τώρα αυτό βάλαμε το αλάτι, έτσι, και το τοποθετούμε στο τενεκέ στο βάθος, πάνω από το αλάτι, έτσι εδώ, και δίπλα το άλλο. Έτσι ή ανάποδα. Όχι, έτσι. Έτσι. Αφού τελειώσουν οι κολλοί και έρχεται στο σημείο αυτό, να θα αφήσουμε τέσσερα δάκτυλα κάτω το τενεκέ, θα βάλουμε το ξύλο αυτό πάνω. Α, θα ρίξουμε κι άλλο αλάτι από πάνω. Κι άλλο αλάτι χοντρό. Στο τέλος, Στο τέλος, χοντρό, άμα ναι. Τελειώσει. Άμπρα, άμα τελειώσουμε, θα βάλουμε το ξύλο αυτό από πάνω, έτσι. Τότε μπαίνει μία πέτρα. Εγώ. Τι βοηθός είμαι. Ναι, μπαίνει μία πέτρα για να το πιέζει. Εγώ! Για να πιέζει πάνω από τα τούβλα, θα μπει αυτό ο τενεκές. Ω Χριστέ μου και Παναγία μου και Κυριακή. Όχι μέσα, συγγνώμη. Α, όχι μέσα. Μέσα, σου πω να σου δώσω να καταλάβεις ότι τα τούβλα. Βάζω να πούμε στον ήλιο εκεί πέρα μετά στον ίσιο λίγο και μετά 40 μέρες περίπου. Αυτά είναι. Γι' αυτό λένε κολλιός και κολλιός από το ίδιο βαρέλι. Δεν γίνεται. Ωραίο. Καλησπέρα. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί το αγωνιστικό μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στη Σεβίλη. Στα προκριματικά των 100 μέτρων γυναικών, η πρωταθλήτριά μας Κατερίνα Θάνου τερμάτισε εύκολα πρώτη στη σειρά της και προκρίθηκε στα προημιτελικά του αγωνίσματος που γίνονται σήμερα το απόγευμα. Επίσης, στα 100 μέτρα ανδρών, οι Χοΐδης και Θεοδωρίδης προκρίθηκαν στα προημιτελικά που γίνονται το βράδυ, ενώ ο Πολυχρονίου στη σφυροβολία με 76-55 πέρασε στον τελικό. Αντιθέτως, ο Παπαδημητρίου στη σφυροβολία, ο Τίνκα στη σφυροβολία και η Ξάνθου στο μήκος δεν κατάφεραν να προκριθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Εδώ, το 1968, στη διάρκεια της δικτατορίας, οι εξόριστοι πολιτικοί κρατούμενοι πέρασαν από την εκκλησία και την αγιογράφησαν οι ίδιοι με ένα μοναδικό τρόπο.